Θέλω να ξεκινήσω με τους πολιτικούς, να πάρω ένα σχόλιο και θα επανέλθουμε στο θέμα της οικονομίας. Κύριε Σπανάκη, θέλω το σχόλιο σας, γιατί από τούτη την εκπομπή και ο κύριος Κελέτσης και ο κύριος Παπαδημητρίου και ο κύριος Μαρκόπουλος εχθές και από άλλο τηλεοπτικό βήμα η κυρία Μπακογιάννη έχει πει, έχουν τοποθετηθεί όλοι σαφώς υπέρ της δημοσιοποίησης της λίστας με τα ποσά για τα 27 εκατομμύρια που δόθηκαν, να μάθουμε όλοι, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, πού πήγε τι. Εσείς τι λέτε και εν πάση περιπτώσει είναι απάντηση το θα βρούμε τι έκαναν οι προηγούμενοι. Εκλεγήκατε για να κάνετε τα δικά σας. Αν τα δικά σας είναι τα ίδια με τον προηγούμενο, τότε κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας και θα απαντήσω με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν βρίσκεται σε καμία δύσκολη θέση. Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει καμία δυσκολία όσον αφορά την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Mm-hmm. Ναι, έχουμε μπροστά μας μια ανηφοριά. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την υγειονομική κρίση. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση και της παγκόσμιας ύφεσης που είναι μπροστά μας. Και είδαμε ότι και τα νούμερα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 1.232 μέσα είναι αυτά που έλαβαν καταχωρήσεις, 1.232 μέσα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να δημοσιοποιήσουμε και τα ποσά. Άρα λοιπόν όχι τα μέσα και τα ποσά. Mm-hmm. Και εγώ αυτό το οποίο μέσα από την εκπομπή σας θα ήθελα να πω και να παρακαλέσω τον αρμόδιο υπουργό, τον εκπρόσωπο, τον Στέλιο τον Μπέτσα, mm-hmm. είναι να βάλει και ένα συγκριτικό πίνακα δίπλα, mm-hmm. να δούμε και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ σε ποια μέσα. Και το λέω αυτό, διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια στόχευση. Εδώ υπάρχει, ο στόχος ήταν η ενημέρωση των πολιτών. Και το λέω αυτό διότι η Κόντρα Νιούς. Μα την γλωσσάτε τόσο καιρό. Η Κόντρα Νιούς δεν είχε καταχώρηση. Η Αυγή δεν είχε καταχώρηση. Ο Ριζοσπάστης δεν είχε καταχώρηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν. Σας επαναλαμβάνω. Μην βάζουμε λοιπόν λάσπη στον ανεμιστήρα. Απαντώ. Σας επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη λίστα υπήρχαν site τα οποία δημιουργήθηκαν ακόμη και μία μέρα πριν την καμπάνια και την πρημοδότηση. Τα οποία έκαναν τελευταία ανάρτηση. Αλλά πριν 10 χρόνια. Δηλαδή, εγώ απαντώ λέγοντας ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Τότε γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα τα δείτε ότι όλα θα βγουν στο φως. Έχει γίνει, εσείς κύριε Σπανάκη που ξέρετε λοιπόν, και τα φορολογικά. Αυτή δηλαδή, τη στιγμή. Εκκρεμεί μια υπογραφή του κυρίου Σκυλακάκη του Υπουργείου του Αρμοδίου που δίνει στιγμή, τα λεφτά. Εκκρεμούν αυτές τις υπογραφές. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Εγώ σας ρωτάω, δεν είναι πολεμική αυτή. Απαντώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή εγώ αφισβητώ και την συνολική εκταμείευση που γράφεται και 20 εκατομμύρια. Εσείς εγώ, τα είπατε, λοιπόν, ο κ. Πέτσας τα είπε. Ως στιγμής που λέτε στην απάντηση... Η κυβερνητική ανακοίνωση είναι αυτή. Στην απάντηση του κ. Σιρμελίδη απαντώ ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν είναι αυτό το ποσό το οποίο αναγράφεται. Αυτό το οποίο όμως απαντώ είναι ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δηλαδή λέτε, η κυβέρνηση λέει ψέματα και για το συνολικό ποσό. Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, λέει ψέματα. Δηλαδή επιτέλους, κύριε Σπανάκη. Το λέγοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είναι αυτό το ποσό. Μέχρι σήμερα. Είναι μικρότερο. Τι εννοείται. Ακριβώς. Είναι μικρότερο. Γιατί άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλες γκρίνιες. Τους έταξαν αλφα και θα πάρουν αλφα μείον. Εμείς δεν μοιράσαμε σε μέσα με συγκεκριμένα κριτήρια του ποιοι είναι υπέρ της δημοκρατίας ή όχι. Εμείς μοιράσαμε με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη. Των κουμπάρων, των ανύπαρκτων κλπ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πάντως, πρέπει να πάμε σε... Και εγώ προσκαλώ από την εκπομπή σας, ναι, το Στέλιο τον Μπέτσα, να βάλει και ένα συγκριτικό πίνακα. Να εγώ μπει λέω, ένα είμαι υπέρ του συγκριτικού πίνακα. Να δει ο να δούμε και επί ΣΥΡΙΖΑ που πάνε τα λεφτά σε ποια του τα 10-15 χρόνια. Ποσά. Γιατί πυροβολούμε πολύ εύκολα τους εκδότες, κύριε Σπανάκη, αλλά δεν πυροβολούμε τους πολιτικούς που κάνουν επικοινωνία μέσω των μέσων. Δεν ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιεί καμιά λίστα. Δεν είδαμε. Πάντως δεν έκανε κρατική καμπάνια με αυτούς τους όρους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, να φοβηθούμε. Εμείς θα χαρούμε να κάτσουμε να δούμε λίστες και να συγκρίνουμε, κύριε Σπανάκη. Ούτε η Αυγή, ούτε ο Ριζοσπάστης, ούτε κοντά φιλοκυβερνητικές. Λοιπόν, συγγνώμη Θανάση, άμα κάτσουμε να κάνουμε η λίγο παλιότερη δημοσιογράφη συγκριτικές λίστες. Γιατί οι συγκρίσεις δεν κάνουν κακό.
Οι συγκρίσεις δεν κάνουν κακό. Αλλά το επιχείρημα. Οι συγκρίσεις να διαμορφώσουν άποψη. Οι συγκρίσεις δεν κάνουν κακό, αλλά το επιχείρημα όλοι οι ίδιοι είναι δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Και ούτε και στην ενημέρωση. Πάμε όμως. Πάμε σε δύο λεπτά. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα με πιέζει ροή. Δύο λεπτά και διάλειμμα. Και επανερχόμαστε.